Σεβασμιότατε, αγαπητοί μου αδελφοί, και πάλι θα δανειστούμε ό,τι μπορούμε από το βιβλίο γεροντικών που είναι η πείρα των πατέρων της ερήμου, αυτή η ορθόδοξη ερμηνευτέ του Ευαγγελίου. Στην αγάπη σας θα δούμε δύο-τρεις πατέρες, και πρώτα τον Αβά Αντώνιον. Αβάς θα πει πατήρ. Στον Αβά Αντώνιον, ενώ βρισκόταν στην έρημο, φανερώθηκε το εξής. Στην πόλη υπάρχει κάποιος ομοιός σου, γιατρός στο επάγγελμα, όπου ό,τι του περισσεύει το δίνει σε όσους έχουν ανάγκη, και όλη τη μέρα ψάλλει τον τρισάγιον ύμνο μαζί με τους αγγέλους. Αυτή η αποκάλυψη που έγινε στον Άγιον Αντώνιον έχει πολύ, όπως θα δούμε, σπουδαιότητα. Είναι γνωστό ότι πάντοτε υπάρχει εις τους μοναχούς της ερήμου ο κίνδυνος ότι αποτελούν την ελίτ των χριστιανών, δηλαδή την αφρόκρεμα των χριστιανών. Αυτό βεβαίως στην ψυχή τους δημιουργεί μία υπερηφάνεια, χωρίς να το αντιλαμβάνονται ότι υπερέχουν των ανθρώπων που είναι εις της πόλης. Αλλά εάν όμως εγκαθιδρυθεί αυτό το αίσθημα της υπεροχής, δηλαδή η υπερηφάνεια, μέσα στην ψυχή, τότε αναμένεται και η πτώση. Αλλά στην Εκκλησία, αγαπητοί μου, δεν υπάρχουν προνομιούχες τάξεις. Όλοι είναι αγωνιζόμενοι. Είτε την έρημο κατοικούν, είτε την πόλη. Βέβαια, στην έρημο ο αγώνας είναι ευκολότερος. Και είναι ευκολότερος μόνο ως προς τα σαρκικά αμαρτήματα, γιατί η πόλη έχει πολλές ευκαιρίες σαρκικών αμαρτημάτων, όχι όμως και στα ψυχικά αμαρτήματα, όπως είναι η υπερηφάνεια και η πλάνη, η οποία δυνατόν να υπάρχει εις εκείνους οι οποίοι κατοικούν εις την έρημον, δηλαδή στα μοναστήρια. Αντίθετα, η υπερηφάνεια πολλές φορές κομματιάζεται στους λαϊκούς στις περιπέτειες της καθημερινότητος, όπως σε θέματα εργασίας και συνεργασίας. Δεν υπάρχουν λίγες οι περιπέτειες εις των χώρων αυτών, ακόμα ή στο θέμα της αγωγής των παιδιών, μάλιστα στην εποχή μας, που όταν βλέπει κανείς ότι οι γονείς δεν πετυχαίνουν σπουδαία πράγματα στα παιδιά τους, αυτό, επιτρέψατε μου να πω μια λαϊκή έκφραση, τους ρίχνει τα αυτιά, τους ταπεινώνει. Μπορούσαν κάποτε να καυχόνται και τώρα δεν μπορούν να καυχόνται, διότι δεν έχουν τα παιδιά τους τις προϋποθέσεις εκείνες. Πάντως, ποικίλες συγκρούσεις και ταπεινώσεις είναι εκείνα που έρχονται να χτυπήσουν το αμάρτημα της υπερηφανίας και γενικότερα τα ψυχικά αμαρτήματα. Έτσι βλέπει κανείς ότι άλλος ο αγώνας στην έρημο, άλλος ο αγώνας μέσα εις την πόλη. Η φυγή από τον κόσμο και η ξενιτεία, βεβαίως, οπωσδήποτε, κάνουν τον αγώνα πιο γόνιμο. Δεν θα ήθελα να πω ότι δεν έχει κανείς καλά αποτελέσματα,
Αλλά θα ήθελα όμως κάτι άλλο να τονίσω, ότι η σωτηρία είναι ανέφικτη, είναι αδύνατη στους χριστιανούς. Αυτοί που δημιουργούν οικογένεια και κατοικούν μέσα εις τις πόλεις, αν είναι δυνατόν ποτέ, τότε το Ευαγγέλιο είναι το Ευαγγέλιο των μοναχών? Το Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου, είναι όλων των ανθρώπων. Η αποκάλυψη του Αγίου Αντωνίου αυτό ακριβώς έδειξε. Εδόθη μία απάντηση ότι εξίσου αυτός ο γιατρός στην πόλη, ο οποίος ό,τι του περίσευε το έδινε στους φτωχούς και κάθε στιγμή δοξολογούσε τον Άγιον Τριαδικόν Θεόν, δείχνει ότι οπουδήποτε είναι κανείς, ή στην έρημο ή στην πόλη, μπορεί να αγιαστεί, μπορεί να σωθεί. Το τονίζω αυτό γιατί μερικοί μοναχοί λέγουν ότι ο εσείς που είσαστε εις την πόλη δεν θα σωθείτε, αν είναι δυνατόν. Το ξαναλέγω άλλη μία φορά και θα πω άλλη μία φορά, να η απάντηση που πήρε ο Μέγας Αντώνιος, και μάλιστα όταν του ετονίστη ότι υπάρχει στην πόλη ένας γιατρός ο οποίος είναι όμοιος με τον Μέγαν Αντώνιο, και αν ο Άγιος Αντώνιος είναι Μέγας, τότε και αυτός ο γιατρός είναι Μέγας, αφού είναι όμοιος με τον Άγιο Αντώνιο. Πάντως, αγαπητοί μου, είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος: έκαστος ενώ εκλήθη εν τούτο μενέτο. Ο καθένας εκεί που κλήθηκε, εκεί πρέπει και να μένει. Εκλήθης μοναχός, θα μείνεις μοναχός. Εκλήθης στην πόλη, θα μείνεις στην πόλη. Εκλήθης έγγαμος, θα μείνεις έγγαμος. Έτσι λοιπόν, ο καθένας θα μείνει εκεί που ο Θεός τον έχει καλέσει. Ο Θεός έχει πολλές κλήσεις και ο καθένας εκεί που έχει κληθεί. Ακόμη βλέπουμε και το εξής χαρακτηριστικό σε αυτήν την αποκάλυψη του Αγίου Αντωνίου, ότι ο άνθρωπος αυτός ή το γιατρός, δηλαδή θα λέγαμε στην εποχή μας ή το επιστήμον, ώστε και ο επιστήμον σώζεται, μα αναφυσβήτητα. Αγαπητοί μου, ό,τι δουλειά και να κάνει κανείς, σώζεται, αρκεί η εργασία που θα κάνει να είναι νόμιμος. Διότι υπάρχουν και παράνομα έργα. Σας θυμίζω το έργο που έκαναν οι χειροβοσκοί στα Γέργεσα. Ήταν ένα έργο παράνομων, διότι απλούστατα απηγόρευε ο νόμος όχι μόνο να τρώγει κανείς χοιρινό κρέας, αλλά και να τρέφει χοίρους. Εφόσον λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί έτρεφαν χοίρους, είναι χαρακτηριστικό ότι ο διάβολος, οι δαίμονες, εζήτησαν να εισέλθουν εις τους χοίρους. Γιατί άραγε? Γιατί βρήκαν θύρα στο παράνομο έργο τους. Και ο Χριστός επέτρεψε. Είναι το θέλημά του εκείνο που απλώς παραχωρεί, το λεγόμενο κατά παραχώρηση θέλημα. Και τι έγιναν οι χείροι? Επνίγησαν. Τι φανερώνει αυτό? Ότι εκείνος που μετέρχεται παράνομα έργα, ανευλόγητα από τον Χριστό, τα έργα αυτά δεν μπορούν να ευωδώσουν. Έξω λοιπόν από τα παράνομα έργα, όλα τα νόμιμα έργα που κανείς θα μετέλθει, και εκείνα τα έργα, εκείνα τα επαγγέλματα ομοίως μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο να σωθεί.
έκαστος ενώ εκλήθη, ο καθένας εκεί που έχει πληθεί. Ακόμη παρατηρούν ότι στη σωτηρία όλοι καλούνται, και άνδρες και γυναίκες και μορφωμένοι και αγράμματοι και μικροί και μεγάλοι και κάτοικοι της ερήμου και κάτοικοι των πόλεων. Εδώ είναι αυτή η ισότης της σωτηρίας. Είναι εκείνο το οποίο γράφει ο Απόστολος στους Κολασσαείς: απεκδισάμενοι των παλαιών άνθρωπων σύντες πράξεις είναι αυτού, αφού ξεντηθήκαμε τον παλιό άνθρωπο μαζί με τις βρώμικες πράξεις του, και ενδυσάμενοι των νέων, των ανακαινούμενων εις επίγνωση κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτών, και αφού ντυθούμε τον καινούριο άνθρωπο, εκείνον που μας παρέχει την δυνατότητα να γίνομαι οι άνθρωποι κατ' επίγνωση του Υιού του Θεού, ουκένει όπου ουκένει Έλλην και Ιουδαίος, Έλλην θα πει δωλολάτρης, και Ιουδαίος περιτομή και ακροβιστία, ακροβιστία είναι το αντίθετο της περιτομής, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Μια είναι η προϋπόθεση: να ξεντηθούμε των παλιών άνθρωπων και να ντυθούμε των καινούριων άνθρωπων, όπου και αν βρισκόμαστε. Θα επαναλάβω, είτε στην έρημο είτε στην πόλη, αρκεί να υπάρχει αυτή η εν Χριστώ μόρφωση. Είδα, αγαπητοί μου λαϊκούς, σας μιλώ προσωπικά, που αποκαλύφθηκα, εγγάμους λαϊκούς που αποκαλύφθηκα, και είδα και μοναχούς που γύρισα την πλάτη μου. Τι σημαίνει αυτό? Αν κανείς δεν αποκτήσει αυτήν την επίγνωση, να αποκτήσει την εν Χριστώ μόρφωση, μόρφωσης θα πει καλούπιασμα, δηλαδή σαν να είναι ο Χριστός ένα καλούπι, μια φόρμα, και εκεί ο άνθρωπος να φορμαριστεί, να καλουπιαστεί, αυτό θα πει μόρφωσης. Εάν ο άνθρωπος δεν μορφωθεί εν Χριστώ Ιησού, τότε ό,τι και αν φοράει απ' έξω του, λαϊκά ή κληρικά ή μοναχικά ρούχα, αν κατοικεί εδώ ή εκεί, δεν έχει ουσιαστικά καμία αξία και σημασία. Πάντως εις των γιατρών αυτών του οράματος του μεγάλου Αντωνίου υπήρχαν δύο στοιχεία. Το ένα ήταν η φιλανθρωπία. Ό,τι λέγει του περίσσευε, το έδινε στους φτωχούς. Μήπως δεν έχουμε και σήμερα γιατρούς οι οποίοι θεραπεύουν δωρεάν? Και όχι μόνον αυτό, αλλά και βάζουν κάτω από το μαξιλάρι του ασθενούς, του πτωχού ασθενούς, βάζουν και χρήματα κρυφά. Δεν έχουμε και σήμερα? Έχουμε και σήμερα. Έτσι η φιλανθρωπία επήρει τον νόμο της αγάπης προς τον πλησίον. Και το άλλο, η λατρεία του Θεού. Λέγει ότι όλη τη μέρα υμνούσε το Θεό, έλεγε τον Τρισάγιον ύμνων μαζί με τους αγγέλους, υμνούσε τον Άγιον Τριαδικών Θεών, που είναι σύμφωνο αυτό με την πρώτη εντολή, ώστε αυτά τα δύο που είχε ο γιατρός και που πληρούν αυτές τις δύο κατά τον Κύριον μεγάλες εντολές, ήταν εκείνες που εξομοίαζαν τον γιατρόν αυτόν με τον Άγιον Αντώνιο. Έτσι, αγαπητοί μου, η αποκάλυψη αυτή δείχνει την ομοιότητα που είχε αυτός ο γιατρός, όπως σας είπα, με τον άνθρωπο της ερήμου και τον άνθρωπο της πόλεως. Έτσι, μη πει κάποιος θα ήθελα να ήμουν στην έρημο, μη πει κάποιος θέλω να φύγω από την έρημο, όπου κι αν είσαι, ένα μόνο, να υπάρξει η εν Χριστώ μόρφωσις.
Ας δούμε έναν άλλον πατέρα, του Αβά Αλωνίου. Αλώνιος. Είπε ο Αβάς Αλώνιος, αν θέλει ο άνθρωπος από το πρωί έως το βράδυ φτάνει στα θεία μέτρα. Φοβερό. Δηλαδή, αν θέλει ο άνθρωπος μέσα σε 12 ώρες φτάνει στην τελειότητα. Αυτά είναι τα θεία μέτρα. Φτάνει στην τελειότητα. Πόσος χρόνος? 12 ώρες. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γίνει κανείς, να φτάσει κανείς στην τελειότητα μέσα σε 12 ώρες? Το ίδιο έλεγε, αγαπητοί μου, και ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, ότι αν θέλεις μπορείς μέσα σε μια μέρα να γίνεις Άγιος. Αυτό σημαίνει ότι δίδεται πολύ μεγάλη βαρύτης σε ένα στοιχείο, στη θέληση. Έλεγε ο Ιερός Αυγουστίνος, ζητούσα επίμονα από το Θεό να με θεραπεύσει από τα πάθη μου, όμως κατάβαθα ευχόμουν να αργήσει να έλθει η απαλλαγή μου από τα πάθη μου, γιατί ακόμα αγαπούσα τα πάθη μου. Τι σημαίνει αυτό? Θέλουμε να απαλλαγούμε, αλλά δεν θέλουμε να απαλλαγούμε. Όντως, εκείνος ο οποίος θέλει, σε 24 ώρες γίνεται Άγιος. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να δούμε αυτό το τρίτο στοιχείο της ψυχής μας, πλάι στη νόηση και το συναίσθημα, που λέγεται νόησης, συγγνώμη, βούλησης, δηλαδή θέλησης. Και όπως καθαρίζουμε το νουν, να μην έχει πονηρές σκέψεις, να υπάρξει καθαρότητα του νου, καθαρίζουμε και το συναίσθημα, καθαρότητα της καρδιάς, έτσι πρέπει να καθαρίζουμε και τη βούληση. Να μην επιθυμεί η θέλησή μας, η βούλησή μας, πράγματα αμαρτωλά. Να επιθυμεί πάντοτε τα αγνά και τα άγια. Τι λέγει ο Απόστολος στους Φιλιππησίους? Όσα εστίν αληθή, όσα δίκαια, όσα έφημα, όσα. Ή της αρετή και ή της έπαινος, όσα αγνά και τα λοιπά, ταύτα λογίζεστε, ταύτα πράτετε. Αυτά να σκέπτεστε, αυτά να πράτετε, που δείχνει ότι όχι μόνο πρέπει να σκέπτομαι, αλλά και πρέπει να θέλω. Αυτό το θέλω είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Πάντως, η θέλησή μας αποπροσανατολίζεται από την κλίση που υπάρχει μέσα μας προς το κακό, κατά το γραφικό, δηλαδή κατά την Αγία Γραφή, που λέγει ο Θεός εις το βιβλίο της Γενέσεως, όταν είδε τη γενεά του Νόε αμαρτωλή και αποφασίζει να φέρει τον κατακλυσμό, πάστης καθένας διανοείται, είπε ο Θεός, εν την καρδία αυτού επιμελώς επί τα πονηρά πάσα στα σημέρας, ότι σκέπτεται στην καρδιά του, στο νου του, με επιμέλεια το κακό σε όλη του τη ζωή. Και λίγο πιο κάτω, στο 8ο κεφάλαιο, γιατί αυτό που σας είπα είναι στο 6ο κεφάλαιο της Γενέσεως, λέγει ο Θεός, έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού, από μικρό παιδάκι. Και το βλέπουμε αυτό στα μικρά παιδάκια, ότι υπάρχει αυτή η κλίση στο κακό. Άρα έχουμε πολύ να παλέψουμε και να καθαρίσουμε τη βούλησή μας, τη θέλησή μας. Είναι μεγάλο πράγμα. Ίσως δεν σκεφτήκαμε, λέμε, να καθαρίσω το νου μου και την καρδιά μου. Η βούληση και αυτή πρέπει να καθαριστεί. Υπάρχει ένας
καταπληκτικός ψαλμικός στίχος στον 138 ψαλμόν, στον 22ο στίχον. Λέει: τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς. Εδώ αυτή η εβραϊκή έκφραση, μισώ με μίσος, αγαπώ με αγάπη, ελεώ με ελεημοσύνη, ενώ εμείς στην ελληνική μας γλώσσα δεν λέμε μισώ με μίσος, αγαπώ με αγάπη, απλώς μισώ, αγαπώ. Αλλά εδώ όμως αυτό το διπλούν, μισώ με μίσος, δείχνει έντονη εκφορά του πράγματος. Τι λέγει ο ψαλμωδός? Τους μισούσα με τέλειον μίσος. Τι θα πει αυτό? Τέλειον μίσος θα πει να μην υπάρχει χαριστικός τρόπος στην αμαρτία, όπου κι αν αυτή είναι κρυμμένη, τόσο εις την συνείδηση όσο και εις το υποσυνείδητο. Να καθαρίσω ακόμα και το υποσυνείδητο, όλα να τα καθαρίσω. Έτσι, πότε? Όταν μισήσω με τέλειον μίσος την αμαρτία. Αυτό είναι το αντίθετο από εκείνο που σας είπα του Ιερού Αυγουστίνου. Παρακαλούσα το Θεό να με καθαρίσει, αλλά στο βάθος ευχόμουνα να αργήσει να έλθει η θεραπεία, γιατί ακόμα αγαπούσα την αμαρτία. Αγαπούσα το μίσος, μισώ. Όταν πράγματι φτάσουμε, αγαπητοί μου, να μισήσω με την αμαρτία με το τέλειον μίσος, τότε, λογαριασέτε το, τότε μέσα σε 12 ώρες γινόμαστε Άγιοι. Εκεί είναι το κύριον και το κέριον σημείον. Αλλά πώς θα φτάσω όμως να μισήσω την αμαρτία? Αυτό ακριβώς είναι το πάρα πολύ δύσκολο, που γι' αυτό κανείς δεν γίνεται Άγιος από τη μία μέρα στην άλλη, και ούτε ποτέ κανείς έγινε μέσα στην εκκλησιαστική μας ιστορία, κανένας μας. Γιατί? Γιατί πρέπει να καθαρίσει η θέληση, η βούληση. Πρέπει να φτάσουμε εις το τέλειον μίσος. Έρχονται άνθρωποι και σου λένε: πάτερ, το έκανα αυτό, λέγουν στην εξομολόγηση, αλλά δεν το ήθελα. Μη κοροϊδευόμαστε, το ήθελες. Μα δεν το ήθελα. Σωστά μιλάς, δεν το ήθελες, αλλά το ήθελες. Διότι αν δεν το ήθελες, δεν θα το επανελάμβανες. Αυτό είναι μία φανερή αλήθεια. Υπάρχει όμως και άλλη μία δυσκολία για να φτάσουμε γρήγορα να γίνομαι Άγιοι. Είναι το εξής, ότι ας υποθέσουμε ότι πετύχαμε μέσα σε 12 ώρες την τελειότητα, όπως λέει εδώ ο Αββάς Αλώνιος. Προκύπτει όμως το θέμα της συντηρήσεως της τελειότητας. Το πέτυχες σε 12 ώρες. Μπορείς να συντηρήσεις αυτήν την αγιότητα σε όλη σου τη ζωή? Έχετε προσέξει ότι ενώ πάμε καλά, κάποια στιγμή αρχίζουμε να βουλιάζουμε, αρχίζουμε να ξεφτάμε, αρχίζουμε να ξεπέφτουμε? Γιατί? Είναι θέμα συντηρήσεως. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Να σας το πω με ένα απλό παράδειγμα. Βεβαίως είναι δύσκολο να αποκτήσω μία ποσότητα 500 κιλών κρέατος. Θέλει πολλά λεφτά, αλλά αυτό είναι η μία δυσκολία. Η άλλη δυσκολία, πώς θα φάμε μια οικογένεια 500 κιλά κρέατος? Θέλουμε ψυγείο. Λέει, τι θέλουμε? Συντήρηση. Το άλλο λοιπόν θέμα, το άλλο σκέλος, είναι η συντήρηση. Και όπως ξέρετε, ότι ο καλύτερος τρόπος για να συντηρήσει κανείς εκείνο που έχει είναι η πρόοδος. Δηλαδή, όπως λένε οι οικονομολόγοι, θέλεις να συντηρήσεις το κεφαλαίο σου, από 100 δραχμές θα το κάνεις 101. Αν το κάνεις 99, πήρες τον κατήφορο.
ώστε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να διατηρήσει κανείς τα κεφάλαιά του τα πνευματικά, είναι η πρόοδος. Έτσι, μέσα σε αυτή την πρόοδο θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τη συντήρηση. Σας είπα, είναι δύο τα προβλήματα. Να πετύχεις η βούλησή σου να θέλει 100% την αγιότητα, και όταν αυτό θα το πετύχεις, να πρέπει αυτό το πράγμα να το συντηρήσεις. Πάντως, αυτά που λέγει ο Αββάς Αλώνιος θέλουν να μας πούν το εξής. Και θέλει τούτο να τονίσει, τη σπουδαιότητα της βουλήσεως στην αγιότητα και στην σωτηρία. Και κάτι ακόμη. Του Αββά Βυσαρίωνος. Είπε ο Αββάς Βυσαρίων, όταν βρίσκεσαι σε ειρήνη και δεν πειράζεσαι, τότε πιο πολύ να ταπεινώνεσαι. Μήπως γλιστρήσει μέσα μας ξένη χαρά και καυχηθούμε και παραδοθούμε σε πειρασμό. Ποια είναι η χαρά αυτή, η ξένη? Η χαρά είναι γνωστό ότι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Ώστε λοιπόν η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αλλά τότε ποια είναι αυτή η ξένη, η αλλοτρία χαρά? Είναι η χαρά του κόσμου σε όλο της το φάσμα. Ο Κύριος είχε πει, ο κόσμος χαρίσεται, εμείς δε λυπηθήσεστε, είπε τη Μεγάλη Πέμπτη. Ο κόσμος θα χαρεί. Γιατί? Θα χαρεί γιατί θα σταυρωθεί ο Χριστός. Εσείς θα λυπηθείτε. Θα χαρεί ο κόσμος, γιατί οι δύο προφήτες, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, θα έχουν κρεμαστεί, θα τους έχει κρεμάσει ο Αντίχριστος στην πλατεία της Ιερουσαλήμ. Και θα δουν όλοι από την τηλεόραση, θα δουν όλοι το κρέμασμα των δύο προφητών και θα χαρούν γιατί επιτέλους απειλάγησαν από το ενοχλητικό τους κήρυγμα και θα ανταλλάξουν από τη χαρά τους δώρα. Αυτή η χαρά είναι η ξένη χαρά, είναι η χαρά του κόσμου. Χαίρονται οι άνθρωποι ακόμη για τον πλούτο τους, για τις καινοδοξίες τους, για τις πορνίες τους, για την αλαζονία τους, για όλα αυτά χαίρουν. Αλλά αυτή η χαρά είναι ξένη. Μπορούμε βέβαια να έχουμε χαρά, τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, που είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Όμως αν δεν διαθέτουμε ταυτόχρονα, όπως λέγει ο Αββάς Βυσαρίων, αν δεν διαθέτουμε ταυτόχρονα την ταπείνωση, τότε αυτή η χαρά γρήγορα ξεφτάει, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, και εισβάλλει η χαρά, η αλλοτρία, η ξένη. Αυτή γλιστράει μέσα μας και μας χαρίζει μια καινόδοξη καύχηση ή μια υπερηφάνεια. Πάντως, σεβασμιότατε, αγαπητοί μου αδελφοί, χριστιανός που δεν χαίρει είναι ένα σημάδι ότι δεν έχει τον καρπό αυτό του Αγίου Πνεύματος. Θα γράψει εις τους Φιλιππησίους ο Απόστολος, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Πάλι νερό, χαίρετε. Πάντα λέει να χαίρετε εν Κυρίω. Τι θα πει εν Κυρίω αυτός ο καρπός του Αγίου Πνεύματος? Η χαρά, η εν Κυρίω χαρά, όχι η αλλοτρία, η ξένη χαρά. Θα σας το ξαναπώ, χαίρετε. Να έχετε χαρά. Όμως όταν έχουμε πάντοτε σύντροφο και φύλακα την ταπείνωση, τότε αυτή η γνησία χαρά του Αγίου Πνεύματος θα είναι εκείνη η οποία θα διατηρείται μέσα εις την ψυχή μας.